υπόλοιπα καταστήματα κλπ. Θεωρώ ότι έτσι το ξεκίνημα, το πρώτο τρίμηνο, δείξαμε με κάθε τρόπο την καλή μας προαίρεση, τι μας στην πλευρά, τι μας στην παράταξη, να συνεργαστούμε, να συνενέσουμε και να δώσουμε, αν θέλετε, έτσι, την όποια εμπειρία μας. Έτσι, ούτε οι σοφότεροι είμαστε του κόσμου, ούτε και οι καλύτεροι της αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως τονίσαμε σε όλα τα δημοτικά συμβούλια τις πρωτοβουλίες του τύπου έτσι, που θα έρχονται και να φέρουν πραγματικά έναν διαφορετικό ρόλο και μια ανάπτυξη, μια απορροφή στον τόπο. Θα είμαστε πολύ θετικοί υπό τις νέες συνειδίες. Η αντιπολίτευση, όπως σας είπα, θα φέρνει και θα γίνονται διακρίσεις από την προηγούμενη αντιπολίτευση, καθόταν εδώ σε αυτά τα έργα. Αυτό ως εισαγωγή. Θέλω όμως δύο κουβέντες να πω για το θέμα που καλάρισε στην προηγούμενη συνεργασία, που ήταν πάρα πολύ σοβαρό και αν θέλετε έτσι έπεσε ως κεραμός ελευθερίας στην έξοδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και μίλησα για πρωτόγνωρη κατάσταση και κάποιες άλλες, αν θέλετε, έτσι, χαρακτηρισμούς έκανα. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιες σκιές που προέκυψαν δεν διαδεχτήκαν σε σχέση με το θέμα της παραχώρησης του πλακόστατου στο πάρκο, στη θέση από εκεί πέρα στην εταιρεία επενδύσεις Βόρειο Ελλάδος και τα λοιπά, στην οποία συμμετέχει ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το θέμα, όπως το καθιδιάσαμε και η δική μας παράταξη, αλλά και οι υπόλοιπες παρατάξεις, οι άλλες δύο παρατάξεις της μειοψηφίας, είναι πρωτίστως ηθικό. Πρωτίστως ηθικό. Και κατ' επέκταση κοινωνικό, γι' αυτό το ζήτησα να δω και τα πρακτικά, πώς θα απομονωθεί και τι ακριβώς θα καταγραφεί μέσα, που φαντάζομαι καταγραφούν όπως υπόθηκαν τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, ότι δεν ξέρω ποιοι σας οδηγούν σε αυτόν τον λάθος δρόμο. Είναι πολύ αρχή ακόμη. Εγώ δω τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν θέλω ούτε να συμβουλεύσω και ούτε να παροτρύνω. Την άποψή μου καταθέτω, την άποψη της παράταξής μας και όπως ξαναείπα, δεν είμαστε είτε οι σοφότεροι είτε οι καλύτεροι. Και εμείς έχουμε τις δικές μας αδυναμίες, τα δικά μας λάθη. Θεωρώ λοιπόν πρόκληση όταν από το στόμα και τα χείλη του ίδιου του Δημάρχου εξτομίδια ότι θα συνεχίσω να είμαι επιχειρηματίας, θεωρώ πάρα πολύ λάθος. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι ένα διάφανο πρόσωπο. Είναι ο πρώτος πολίτης ενός τόπου, μιας πόλης, ενός Δήμου ευρύτερου και πρέπει να την χάρει γενικώς και της προστασίας μας. Έχουμε και εμείς την ευθύνη. Αν δεν το προσέχει ο ίδιος αυτό το θέμα. Έφερε λοιπόν μια κοινωνική αναστάτωση όλο αυτό το δεκαήμερο. Θεωρώ ότι η πόλη της Νεόρσας δεν κατέβηκαν στα χωριά μας, στα δημοτικά μας διαμερίσματα. Θεωρώ ότι είναι αναστατωμένη με την συμμετοχή του Δημάρχου σε μια που θα μπορούσε να επιλεγεί και ένας τρόπος, αν θέλετε, να μην φέρετε πίσω ο Δήμαρχος. Βεβαίως είναι καλό να γίνεται και να κινείται η αγορά και να έρχονται χρήματα στον τόπο, αλλά δεν θα πουλήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, την ψυχή μας στον διάβολο. Έτσι. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να έρθουν 5 δραχμές παραπάνω στον τόπο. Να φύγουν, αλλά με νόμιμο τρόπο και με διαφάνεια. Βλέπω λοιπόν ότι στην επικοινωνία γίνεται μια προσπάθεια με όρους και φωτογραφίες και φαντεζί και λεζάντες κτλ. Όμως η κοινωνία, ξαναλέω, είναι ανάστατη, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το θέμα της ηθικής θέλω να το τονίσω και να ρωτήσω ταυτοχρόνως, γιατί είδαμε και με τα μάτια μας και μου ήρθαν και πολλές πληροφορίες ότι στο πλακόστρωτο δούλεψαν για κάποιες μέρες προσωπικό του Δήμου, ενώ ξέρουμε ότι έχει προηγηθεί με επιταστή της παραχώρησης. Απαράδεκτο. Να δουλεύουν εργατικό προσωπικό του Δήμου να δουλεύει στο πάρκο, το οποίο αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται μια εταιρεία. Επίσης, άκουσα ότι γίνεται σύνδεση του ρεύματος που θα χρησιμοποιηθεί εκεί για τα σπιτάκια κτλ. Και τα καροζέλ και όλα αυτά. Κοινόχρηση του φωτισμού, κοινόχρηση του ρεύματος δηλαδή από τα φώτα. Και θέλω διευκρινήσεις. Επίσης, τι θα γίνει με την απόφαση αυτή της 27 του μηνός όπου συμμετείχε
εκτός από την τοποθέτηση του Δημάρχου, που παρότι να θέλετε το σώμα να υπερψηφίσει την παραχώρηση του Πλακώστατου, συμμετείχε και ο κύριος Κουτσουλιάνης Νικόλος, ο έφερος των συγγενικών προσώπων. Και θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση αυτή πάσχει ακυρότητας, γι' αυτό ζήτησε εγώ τα αντίγραφα. Και αν έχει θεωρηθεί από τον, από την αποκεντρωμένη διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 99, είναι σαφέστατο λοιπόν ότι όποιος έχει είτε ηθικό αλλά είτε υλικό συμφέρον, πόσο μάλλον εδώ που είναι υλικό, πρέπει να απέχει και δεν δήλωσε να αυτοεξαιρεθεί ο κ. Κουτσουγιάννης. Και όταν έλεγα εγώ, προστατεύστε κι εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, με την καλή έννοια και όχι τη διδασκαλία τη διδαχή, έτσι, τη συναδελφικότητα. Δεν εισακούστηκα. Και επίσης, τι κάνατε με την απόφαση της ΕΤΑ, η οποία ήταν προγενέστερη. Χωρίς να έχει η ΕΤΑ το Πλακώστατο, πρόλαβε και το έπεσε στην εταιρεία. Για του ευρωπαϊκού. Έχει ολοκληρώσει. Τελειώνω. 2 λεπτά έχω εδώ. Δώστε μου το τελειώνω. Με αυτές τις διαδικασίες όμως, δεν εκτίθεται ο Δήμαρχος. Εκτίθεται ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτίθεται η Δημοτική Αρχή. Και θέλω λοιπόν. Γιατί ακούσαμε έτσι ότι μπαίνει μπροστά ο Δήμαρχος και επιζημία του κλπ. Μα έτσι πρέπει να είναι ο Δήμαρχος. Πρέπει να είναι το καλό παράδειγμα. Εμείς δηλαδή, οι παλαιότεροι από μένα, εγώ έπαιρνα παραδείγματα συνεχώς από τους παλαιότερους Δημάρχους. Που κλείναμε τις δουλειές μας, κλείναμε τα γραφεία μας κτλ. Τι ήμασταν, κοροϊδά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί όταν πιέστηκε, εξαναγκάστηκε, αν θέλετε, από τις τοποθετήσεις πρωτίστως του κυρίου Δημισκή και του κυρίου Ρίσου και κατ' επέκταση δική μου και του κυρίων Λαγκινάνου και Πατσού, δήλωσε ο κύριος Δημήτρης ότι έχει ένα ποσοστό στην εταιρεία 16,6 ή 16, αν το άκουσα. Όμως, ούτε αφελής είμαι και ούτε αφελής είμαστε η παράταξή μας, και ούτε ανόητη και ούτε υπαγήμηση. Είχα ευθύνη και νομικό καθήκον, αν θέλετε, και υποχρέωση εκ του θεσμικού μας ρόλου να ερευνήσω το καταστατικό της εταιρείας όπου διαχειριστής είναι ο κ. Κουτσουγιάννης, επενδύσεις πολύ ωραία και στο εταιρικό, στο μετοχικό κεφάλαιο των 10.000 ευρώ ο κ. Κουτσουγιάννης, ο Δήμαρχος, συμμετέχει όχι κατά 16 αλλά συμμετέχει με 50% κατά 2/4 λοιπόν, έτσι. Το άλλο τέταρτο είναι του κύριου Νίκου Κουτσουγιάννη το τέλος και το υπόλοιπο άλλο τέταρτο μιας κυρίας Εκόμης. Λοιπόν, ζήτησα αντίγραφα λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι πρωτίστως ηθικό. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να εξτομεί τέτοιου είδους τοποθετήσεις οι οποίες όχι μόνο παραπάνω, εξαπατώνουν το Δημοτικό Συμβούλιο, το θεσμικό. Αποφύγετε τους πάρες χαρακτηρισμούς. Παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σχέση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα ψεύδος. Έτσι, με αυτούς τους όρους και με αυτές τις συνθήκες και το καταστατικό του αποδοκεί το αντίγραφο του αντίστοιχου ερμηνευτηρίου θα μπορούσε να πει ευθέως την αλήθεια ο κ. Κουτσουγιάννης ότι συμμετέχουμε 50% είπε το 16%. Λοιπόν, υπ' αυτούς τους όρους όμως, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, η δική μας παράταξη θεωρεί ότι εξαπατήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι αφαράδεκτα, αντιδημοκρατικά και αντιδιοντολογικά αυτά που συνέβησαν στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως τιμώντας και τον ρόλο μας και τη θεσμική μας ιδιότητα αλλά και την ανθρωπιά μας και την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια μας αν θέλεις και η παράταξή μας και εγώ προσωπικά δηλώνουμε ότι από τη συνεδρία σε αυτήν θα απέχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε. Με απάντηση. Δεν θα πάει μέχρι να τον
μοναδικό Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου που διεκδικεί επάξια ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει χρεώσει τον τόπο με βάση τις δύο καθαρίσεις οδικών, που εκεί δεν είδα την ίδια ευαισθησία, αγαπητοί κύριοι της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης, για τις διαδικασίες που έχουν γίνει. Δεν θα απαντήσω τίποτα στον κύριο Καραμπάτσο, θα διευκρινίσω το εξής. Έχουν κινηθεί, εγώ δεν ξαπάτησα κανένα δημοτικό συμβούλιο. Αυτό το οποίο είπα ισχύει, διότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για αύξηση νοτικού κεφαλαίου, που όπως ξέρετε κατάει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ποσοστό το οποίο κατέχουν στην εταιρεία είναι 16,6%. Από εκεί και πέρα, μιας και αναφέρθηκε, νομικά δεν υπάρχει κανένα πρώτο πόλεμο. Θα πω μόνο ένα πράγμα και θα κλείσω εδώ. Ο κ. Καραμπατσός μίλησε περί ηθικής. Τον παραδίδω στην κρίση του λαού, αναφέροντας επακριβώς αυτό που είπε. Θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος, έστω να μην φαίνεται ο κύριος Δήμαρχος. Αυτή λοιπόν είναι η ηθική του κ. Καραμπατσού. Προφανώς με αυτήν πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς έτσι επιθυμούν να πορεύονται και οι υπόλοιποι. Η ειλικρίνεια σκοτώνει κάποιους από τον τόπο. Επίσης, προσπάθεια παραπληροφόρησης. Μιλήσατε, κύριε Δήμαρχε, για δουλειές. Ποιες δουλειές παίρνει το Δήμο αυτή η εταιρεία? Προφανώς επειδή δεν έχετε σχέση με την αγορά, δεν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει μια δουλειά. Λοιπόν, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, δεν έχετε σχέση λοιπόν με την αγορά και επειδή είναι για ηθικά ζητήματα, θα σας ρωτήσω κι εγώ ποια είναι η σχέση σας με ζητήματα που είναι παράνομα στον κλάδο σας. Έτσι. Να ξέρετε λοιπόν, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, λέω το εξής. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρώτο ζήτημα. Το είπα και το ξεκαθάρισα την προηγούμενη φορά και τελειώνει εδώ. Η σχέση είναι αντίστροφη. Οποιοδήποτε νομικό ζήτημα και αν υπήρχε, θα υπήρχε από τη στιγμή που ήταν αντίστροφη φορά, η ροή. Εντάξει. Νομικά λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα. Μπορείτε, σας παραπέμπω και σε προηγούμενες αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις δικαστηρίων, οι οποίες το επιβεβαιώνουν, κύριε Λακινά. Μπορείτε να το δείτε και να το διαπιστώσετε. Λοιπόν, νομικά λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Στο ηθικό κομμάτι, αυτό σας εξηγώ. Στο ηθικό κομμάτι λοιπόν, στο οποίο αναφέρεστε, προηγουμένως και στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ακούσαμε τα εξής απίστευτα. Ας μη φαίνεται ο Δήμαρχος. Ας μη φαινόταν. Τι ωραία που το είπε ο κ. Καραμπατσός, αλήθεια. Αυτή είναι η ηθική σας. Στο να μη φαίνεται. Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω για ηθική εδώ μέσα. Δεν με ενδιαφέρει η ηθική. Με ενδιαφέρει η νομιμότητα. Η ηθική μου μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας. Και αν για κάποιον είναι ηθικό να κάνει κάποια πράγματα τα οποία αντίκειται στην νομοθεσία γιατί δεν την πιστεύει, για μένα δεν είναι. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής και το κλείνω με το θέμα εδώ πέρα. Βάλαμε τα στήθια μας μπροστά. Όποιος ήθελε και όποιος θέλει, το καλό να κάνει το ίδιο. Να βάλει τα στήθια του μπροστά για αυτόν τον τόπο. Ο τόπος θα πάει μπροστά. Θέλετε, δεν θέλετε. 12 χρόνια κατεβάσατε το επίπεδο του τόπου σε καφενιακό επίπεδο. Ένας τόπος ο οποίος ήταν άκμαζε και το καταφέρετε να το κάνετε καφενείο. Τι του κάνει ένα τέτοιο? Μιλάω στους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τα κοινά. Καταλάβατε, κύριε Δημησκή, για ποιους μιλάω. Και σας συνιστώ και εσάς να είστε πολύ πιο προσεκτικοί. Μην λέτε κάνατε. Να ξέρω ποιο είναι. Εντάξει, κύριε Λάκη. Εντάξει. Δεν είπα ότι σας πάρει την άποψή μου και δεν θέλω να σπαστείτε καμιά άποψη. Τις διαφωνίες μας θα τις έχουμε και θα τις έχουμε σε πολύ πιο επίπεδο. Αυτά περί ηθικής είναι, να μου επιτρέψετε να πω, γελιότητες. Ηθική δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος προηγουμένως δήλωσε, συγγνώμη, ο άνθρωπος ο οποίος δήλωσε ότι εγώ είμαι περιφρόνης που έκανα το αυθαίρετο, το οποίο είναι ανεξόφλητο με πολιτούς του, δουλειά του Δήμου είναι αυτός ο οποίος θα έρθει να μιλήσει για ηθική. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει χρεώσει σύμφωνα με τους καθαριστές τον Δήμο 600.000 ευρώ παίρνοντας φόρο μισθωτών υπηρεσιών, μας απάντησε σε αυτά τα πράγματα. Και απευθύνομαι και σε εσάς, κύριοι του τύπου. Ρωτήσατε ποτέ τι έγινε?
Καταλάβατε τι έγινε στην αίθουσα των εκαθαριστών. Καταλάβατε τι έλεγε. Καταλάβατε, τα διαβάσαμε, κύριε Δημαρχέ. Τα διαβάσατε. Ρωτήσατε που πήγε ο φόρο με στον υπηρεσιών, κύριε Τέσσα. Γράψαμε, κύριε Δημαρχέ. Το ρωτήσατε. Το ρωτήσατε. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Αυτοί είμαστε λοιπόν εδώ πέρα. Εντάξει, εμείς θα πάμε τον τόπο μπροστά. Ό,τι και να γίνει. Ο τόπος δεν θα μείνει πίσω. Λοιπόν, και όποιος θέλει, εγώ τον προκαλώ να βάλει τα στήρια του και αυτός μπροστά. Εγώ ξεκαθάρισα να τη θέση μου. Είπα ότι οτιδήποτε μου αναδημιουργεί θα το πάρω. Αν υπάρξει, αν προκύψει. Μίλησα και ήμουν ξεκάθαρος. Συνεχίζεται να αναζητάτε σκιές και φαντάσματα. Ξέρω ότι κάποιος εδώ μέσα τους πονάει ειλικρίνεια. Γιατί τόσα χρόνια είχαν μάθει στη Ρεμούλα. Δήλωσε πρώην δημάρχου. Να μην φαίνεσαι. Καταλαβαίνετε τι είπε ο Σον Κόνερι. Λοιπόν, εγώ το λέω και το κλείνω για μια ακόμη φορά. Εντάξει. Το ζητούμενο είναι το εξής. Θέλετε να πάρετε προς μπροστά, ναι ή όχι. Αν θέλετε, καλώς. Αν δεν θέλετε, εδώ είμαστε. Πέστε μας, βγείτε, πέστε το στην αγορά, πέστε στους ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται από το πράγμα, πέστε στους ανθρώπους που δουλεύουν, πέστε στους ανθρώπους οι οποίοι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία βρίσκουν μια ελπίδα σε αυτό το πράγμα, βγείτε και πέστε τους ό,τι θέλουν να το κάνουν. Εσείς όμως θα το πείτε. Εσείς, σε όλους σας απευθύνω. Σε όλους σας απευθύνω. Και θέλω να κλείσω και κάτι ακόμη. Μιλήσατε κύριε Ρίζο, μισό λεπτό κύριε Ρακίνα, σας παρακαλώ, σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Μιλήσατε και κάτι ακόμη κύριε Ρίζο. Ποια είναι η δουλειά του Δήμου στη Σεμινάρια, δεν κατάλαβα. Και ποια είναι το πρόβλημά σας με το ότι κάποια σχολεία επέλεξαν να πάνε. Το ξέρετε ότι τα άπορα παιδιά κατόπιν υποδείξεων των δασκάλων παίρνουν δωρεάν. 4 ευρώ το κάθε παιδί. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Δεν θα μιλάτε. Με σχολείο πάρα πολύ. 5 ευρώ το κάθε παιδί. Λοιπόν, ολόκληρα σχολεία πάει. Στο σεβαρέα. Αυτό το ξέρω. Τέλο πάντων, από χρόνο εμεί γιατί. Γιατί όλοι σου λέει. Λοιπόν, και για να κλείσουμε τα ψέματα που βγουν εδώ πέρα, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση κανένα σχολείο να πάει σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού. Από εκεί και πέρα, η είσοδος είναι, αν ορθεί κάτι νόμιζο κανένας, είναι 4 ευρώ και όλα τα άπορα παιδιά, ο κύριος Στογιάννης πού είναι. Πού είναι ο κύριος Στογιάννης. Θα σας το βεβαιώσει ότι το σχολείο του που πήγε, 25 παιδιά μπήκαν δωρεάν, τα οποία κατόπιν υποδείξεις των δασκάλων μας είπαν ότι αδυνατούν οι γονείς τους να πληρώσουν το συγκεκριμένο τέτοιο, το συγκεκριμένο αντίτιμο. Για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο, γιατί δεν ήταν, δεν ήταν παράσταση που δείχνει αυτό. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ. Το συγκεκριμένο. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ. Να μάθουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο να είμαστε σωστοί επιτέλους. Φτάνει τόσο με τα ψέματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρες κουβέντες από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εδώ στην προηγουμένη περίπτωση για αξίωση αυτό το θέμα μιλήσαμε για δουλειές από το Δήμο. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία δουλειά από το Δήμο. Καμία απολύτως δουλειά από το Δήμο. Η μόνη ωφελημένη σε αυτή την περίπτωση είναι ο Δήμος, η ΕΤΑ και οι εργαζόμενοι της. Η αγορά και όλος ο κόσμος της Νάουσας. Και παρακαλώ να μας ενημερώσουν πάρα πολύ την επόμενη φορά που θα μας τιμήσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι που επί τόσα χρόνια ζημίωσαν τον τόπο δραματικά, σύμφωνα επαναλαμβάνουμε τις εκθέσεις των εκαθαριστών εκεί οπτιάς.
Και επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό το πράγμα. Εάν νομίζουν κάποιοι ότι θέλουν ο τόπος να μην πάει μπροστά, να μας το πούν για να ξέρουμε και εμείς να κάνουμε την πορεία μας. Να σταματήσουμε να σχεδιάζουμε το Δήμο. Δεν πειράζει, έτσι, βολευόμαστε. Λοιπόν, για εμάς είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο τόπος θα πάει μπροστά. Αυτό είναι το διακείμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν θα πάμε μπροστά ή θα μείνουμε πίσω. Εάν θα στηρίξουμε τις ειδημότητες μας ή θα τους αφήσουμε να βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Και τουλάχιστον από μένα θα το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι στα 5 αυτά χρόνια θα σας κοιτάω, θα σας κοιτάω τώρα στα μάτια, θα σας κοιτάω μέχρι τέλους. Χωρίς υποκρισίες. Και χωρίς ψέματα. Και παρακαλώ αυτή να καταγραφεί αυτή η τέτοια του Δημάρχου. Του πρώην Δημάρχου. Θα μπορούσε να μην φαίνεται ο κύριος Δήμαρχος. Αυτή είναι η νοοτροπία που εκθέτσαμε σαν πόλη 12 χρόνια. Έγινε αναφορά, τουλάχιστον αρχικά.